Αυτός βυθίζεται σε βασανιστικές σκέψεις. Τι πίσω, πώς θα τα κρατήσω όλα δικά μου. Τι κέρδισε ο πλούσιος, γέμισε άγχος και αγωνία. Τι κερδίζουμε λοιπόν οι άνθρωποι, όταν θέλουμε με την πλεονεξία να αυξάνουμε καθημερινά τα περιουσιακά μας αγαθά και να κρατήσουμε όλα για τον εαυτό μας. Και χρήματα και σπίτια και αυτοκίνητα, ανέσεις καταθέσεις. Όσο περισσότερα αποκτούμε, τόσο περισσότερα θέλουμε και βυθιζόμαστε σε συλλογισμούς και ανησυχίες. Τι κερδίζουμε, το μόνο που αποκτήσουμε σίγουρα είναι το άγχος και η αγωνία, ανήσυχες και βασανιστικές φροντίδες. Ο πλούσιος αγωνιούσε πώς θα διατηρήσει τα αγαθά του και βρήκε τη λύση να οικοδομήσει μεγαλύτερες αποθήκες, να χωρούν περισσότερα αγαθά για να απολαμβάνει όλο ο μόνος του και έτσι πίστευε ότι θα ευτυχούσε να παγόταν και θα εφρενόταν, θα χόρτενε η ψυχή του, θα έβρισκε αυτό που ποθούσε. Θα ήταν όμως ο πλούσιος πράγματι έτσι ευτυχισμένος, πώς θα ευτυχούσε όταν θα έβλεπε τόσους ανθρώπους γύρω του να πεινούν και να δυστυχούν. Πώς θα ευτυχούσε εάν και τις επόμενες χρονιές εμπορούσε η χώρα. Τι θα έκανε, θα γκρέμιζε και πάλι τις αποθήκες του που μόλις είχε χτίσει για να ξαναχτίσει καινούργιες. Και θα γινόταν ευτυχισμένος. Πόσους φόβους θα είχε, μήπως ληστές υπερπολίσουν ή δεν λατίζουν. Ενώ αν μοίραζε μερικά αγαθά στους τοπούς, πόσο ευτυχισμένος θα ήταν. Πόσο δυστυχισμένοι λοιπόν γινόμαστε και εμείς όταν στηρίζουμε την ευτυχία μας στα υλικά αγαθά. Δεν σκεφτόμαστε το πιο απλό και λογικό. Τι να τα κάνουμε όλα τα πλούτη, εάν μας επισκεφθεί μια ανίατος ασθένεια, εάν στο κρεβάτι του πόνου υποφέρουμε εφικτά ή αν έχουμε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Τι να τα κάνουμε τα πλούτη, εάν έχουμε τεραγμένη συνείδηση που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Τα υλικά αγαθά λοιπόν δεν μας κάνουν ευτυχισμένους, δεν φορτένουν την ψυχή μας, αλλά αγαθά ποθεί η ψυχή. Ο πλούσιος της παραβολής κάνει ένα τραγικό λάθος, επαναλαμβάνει πολλές φορές την κτητική αντωνυμία. Μου λέγει τους καρπούς μου, τις αποθήκες μου, τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου. Μιλάει για όλα αυτά σαν να ήσαν αποκλειστικά μόνο δικά του, λησμονώντας ότι η ευλογία του Θεού του τα χάρισε όλα, του Θεού ήσαν. Αυτός ήταν απλός διαχειριστής και νόμιζε ο ταλέπορος πως ήταν ιδιοκτήτης. Όλα αυτά όμως τα αγαθά σε λίγο δεν θα ήσαν δικά του, διότι δεν σκεφτόταν ο αξιολείπτος ότι κάποια νύχτα, την ίδια νύχτα, όσα θησάβρισε θα τα χάσει όλα, άλλοι θα τα πάρουν και αυτός θα ξέρει σε ποιον θα ανήκουν πλέον, σε κληρονόμο ή σε ξένο, σε φίλο ή σε εχθρό. Θα τα έχανε ο άμυαλος όλα εκείνα που με πολύ μόχθο και αγωνία συγκέντρωσε. Αυτό ακριβώς το τραγικό λάθος κάνουμε πολλοί άνθρωποι. Με αρρωστημένη πλειονεξία προσκολόμεθα στα υλικά αγαθά και ξεχνούμε ότι όσα κι αν έχουμε δεν είναι δικά μας. Κάποτε θα τα χάσουμε όλα διότι είμαστε διαχειριστές του και όχι ιδιοκτήτες του. Μη ζούμε λοιπόν με ψευδεστήσεις. Όλα τα υλικά έχουν ημερομηνία λήξεως και κάποτε τόση κοντινή. Ξέχασε λοιπόν ο πλούσιος το σημαντικότερο
ότι μια νύχτα, την ίδια νύχτα θα φύγει από τη ζωή αυτή. Τα έτη τα πολλά δεν θα έρχονται ποτέ. Δεν έμεναν παρά λίγες ώρες. Την ίδια νύχτα δαίμονες, φοβεροί και αποτρόπαιοι, επαιτούσαν να πάρουν την αυθία ψυχή του. Ποια νύχτα? Η νύχτα εκείνη που ονειρευόταν ως νύχτα της ευτυχίας του, η νύχτα που νόμιζε ότι θα τελείωνε η αγωνία του και θα κοιμόταν πλέον ήσυχος. Αυτή τη νύχτα γίνεται νύχτα αγωνίας και τρόμου. Πώς θα είναι άραγε η δική μας τελευταία νύχτα στη γη? Νύχτα αγωνίας ή νύχτα χαράς? Θα μας υποδεχθούν άγγελοι του Θεού? Θα απαιτούν την ψυχή μας φοβεροί δαίμονες? Πόσο σκεπτόμαστε αυτή την τελευταία μας νύχτα και πόσο ετοιμαζόμαστε για αυτή? Ας ξυπνήσουμε λοιπόν, συνειδητοποιώντας ότι τα πραγματικά αγαθά δεν βρίσκονται στη γη, αλλά στον ουρανό. Αγαθά που δεν χάνονται, που διαρκούν όχι απλώς εις έτη πολλά, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων. Ας γεμίζουμε λοιπόν τις αποθήκες μας με ουράνιους θησαυρούς, μέρκα αγάπης και φιλανθρωπίας, για να γίνει η τελευταία μας νύχτα το γλυκό χάραμα μιας νέας ημέρας, της πανευπρόσινης ημέρας της Βασιλείας του Θεού.